Κυρίες και κύριοι, τόσο η Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2018 και ενσωματώνεται στο σχέδιο νόμου, όσο και οι λοιπές διατάξεις του σχεδίου νόμου για τις οποίες θα αναφερθούμε, είναι κομμένα και ραμμένα στις απαιτήσεις και τα συμφέροντα των μεγαλοϊδιοκτητών, καναλαρχών, επιχειρηματιών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η προσπάθεια που κάνει η Οδηγία να βάλει κάποιους κανόνες, όχι για την προστασία του αγαθού και της ενημέρωσης, αλλά για την προστασία του ανταγωνισμού σε αυτή τη ζούγκλα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν αναιρεί καθόλου το χαρακτήρα του σχεδίου νόμου. Χώρια που κάποιοι κανόνες στην πραγματικότητα θα αξιοποιηθούν για να υπάρχει ακόμα πιο γενικευμένη λογοκρισία, όπου λέγονται ή ακούγονται αλήθειες και γεγονότα που δεν είναι αρεστά στο σύστημα εξουσίας. Θα αξιοποιηθούν αυτοί οι κανόνες για να συγκεντρωθεί η ενημέρωση, η ψυχαγωγία, ο πολιτισμός, που θα πρέπει να αποτελούν δημόσια αγαθά σε ακόμη λιγότερα χέρια από όσα είναι σήμερα. Και τελικά αυτά να υπηρετούν την ιδεολογία, τις αξίες, την πολιτική επιλογή ενός συστήματος που είναι σε βαθιά σύψη. Τι άλλο κάνετε με αυτό το σχέδιο νόμου? Μετά από ένα παζάρι που προηγήθηκε τους προηγούμενους μήνες με τους καναλάρχες και με βάση το αρχικό σχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα, καταλήξατε στα νέα δώρα που τους δίνετε. Και ποια είναι αυτά? Από τη μία τους χαρίζετε την ετήσια δόση που πρέπει να καταβάλουν για την απόκτηση άδειας και από την άλλη επιδεινώνετε τη θέση των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης. Κάτι που ήδη βέβαια υλοποιείται στην πράξη. Και έρχεστε να νομιμοποιήσετε αυτή την εργοδοτική αυθαιρεσία. Και είστε και προκλητικοί εκτός όλων των άλλων. Λέτε θα τους χαρίσετε τα 3.450.000 ευρώ από τα 3,5 εκατομμύρια. Αν κάνουν, λέει, επενδύσεις για λειτουργικά, για τον εξοπλισμό και πάει λέγοντας. Τους υποχρεώνετε βέβαια να πληρώσουν και 50.000 ευρώ. Πόσο σκληροί είστε απέναντί τους. Πόσο σκληροί. Και για γέλια είναι και για κλάματα, κυρίες και κύριοι. Και για γέλια και για κλάματα. Εν μέσω πανδημίας, εν μέσω τεράστιων ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας, στα σχολιά, στα μέσα μεταφοράς και αλλού, εσείς χαρίζετε εκατομμύρια ευρώ στους καναλάρχες, δηλαδή στους ιδιοκτήτες που είναι μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές, βιομήχανοι. Τους χαρίζετε χρήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ικανοποίηση των τεράστιων λαϊκών αναγκών που υπάρχουν. Τους πρημοδοτείτε ξανά αφού ήδη τους έχετε δώσει ένα σωρό χρήματα από τις διάφορες λίστες για την προβολή μηνυμάτων για την πανδημία. Και με την ευκαιρία βέβαια εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα επανακαταθέσουμε την τροπολογία την οποία έχουμε καταθέσει πολλές φορές και έχει απορριφθεί τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα άλλα κόμματα, ώστε να είναι απολύτως δωρεάν και με διαφάνεια τα μηνύματα που μεταδίδονται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αφορούν τη δημόσια υγεία. Τους πρημοδοτείτε ξανά, μετά τις διευκολύνσεις που ήδη τους έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι το αρχικό σχέδιο ήταν τα χρήματα για την άδεια να καταβληθούν σε 3 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στα 10 χρόνια και τους μείωσε επιπλέον θεαματικά το φόρο επί των διαφημίσεων. Από τη μία τους έπαιρνε και από την άλλη τους έδινε. Αυτή είναι η μία πλευρά, ένα το κρατούμενο. Η άλλη πλευρά είναι η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η διάταξη του άρθρου 41 που ορίζει ότι το απασχολούμενο προσωπικό στους τηλεοπτικούς σταθμούς διατηρείται στα 400 άτομα ως μέσο ετήσιο όρο είναι καθαρά τυπική. Και αυτό γιατί δεν θα είναι στο σύνολό τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το 15%, δηλαδή οι 60 στους 400, μπορεί να εργάζονται σε άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τηλεοπτικό σταθμό ή ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής με συγκεκριμένο έργο για το σταθμό ή και τα δύο μαζί.
Στην πράξη αυτό σημαίνει μείωση του προσωπικού των τηλεοπτικών σταθμών, ιδιαίτερα των τεχνικών, ενώ η περίπτωση των εργαζομένων των ανεξάρτητων εταιριών ανοίγει το δρόμο σε εργολαβικούς εργαζόμενους. Επίσης προσδιορίζει ως πλήρη απασχόληση των εργαζομένων τις 20 μέρες ανά μήνα και όχι 25, όπως πρέπει να είναι πραγματικά η πλήρη απασχόληση. Απαρτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους εργαζόμενους στους τηλεοπτικούς σταθμούς, ανοίγει ο δρόμος για μείωση των εργαζομένων κατά 60. Επιπλέον οδηγεί στη συμπίεση των μισθών των εργαζομένων στους σταθμούς προς τα κάτω μέσω ατομικών συμβάσεων, αφού οι άλλες εταιρείες θα έχουν μικρότερους μισθούς. Ανοίγει διάπλατα λοιπόν ο δρόμος για τις εργολαβίες. Με το να απαρτίσετε το προσωπικό θεωρώντας ως πλήρη απασχόληση τις 20 μέρες το μήνα και ταυτόχρονα θέτοντας το μέσο ετήσιο όρο, δηλαδή θα μετρούν 400 εργαζόμενους ανά 20ήμερο για 12 μήνες και όχι ανά 25 μέρες για 12 μήνες, ουσιαστικά θα δουλεύει ετήσια με λιγότερους εργαζόμενους. Με μαθηματική δηλαδή ακρίβεια ανοίγει ο δρόμος και για αντεργατική διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, για εντατικοποίηση της δουλειάς, αύξηση του απλήρωτου εργάσιμου χρόνου, εκπεριτροπής εργασία, βάζοντας δηλαδή από το παράθυρο την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, όπως κάνετε άλλωστε και τώρα εν μέσω πανδημίας. Τέλος γίνεται αναφορά για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χωρίς να συνοδεύεται με τη σχέση αορίστου χρόνου. Άρα μπορεί να είναι και ορισμένου χρόνου. Αυτό επίσης σε συνδυασμό με τις 20 μέρες πλήρη απασχόληση και τον ετήσιο μέσο όρο μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του προσωπικού. Και ενώ παίρνετε τέτοια μέτρα για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ίδια στιγμή εξαιρείτε τα στελέχη των κρατικών μέσων ενημέρωσης, της ΕΡΤ και της ΑΠΕ, από το ανώτατο όριο μισθοδοσίας. Γιατί προφανώς αυτά τα στελέχη θα πρέπει να πληρώνονται αδρά για να επιτελούν το ρόλο τους σε αυτά τα μέσα ως τα εκάστοτε κυβερνητικά φερέφωνα. Για να πάμε τώρα στην ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας. Τι στην πραγματικότητα κάνει αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων? Απελευθερώνει την τοποθέτηση προϊόντος, δηλαδή κάθε μορφή εμπορικής διαφήμισης, στα τηλεοπτικά προγράμματα, ώστε να υπάρξουν για τους παρόχους οπτικοακουστικών μέσων και τα τηλεοπτικά κανάλια μεγαλύτερες προϋποθέσεις κερδοφορίας. Η απαγόρευση θα αφορά μόνο στα ιδιοσιογραφικά προγράμματα, τα ενημερωτικά και τα παιδικά. Μάλιστα, εξαιρείται από την ποσόστοση του χρόνου διαφήμισης, που είναι το 20% του χρόνου του ημερήσιου προγράμματος. Για τον ίδιο λόγο, η εφαρμογή της προβλέπεται να ανοίξει σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις παραδοσιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες και τις καλωδιακές τηλεοπτικές υπηρεσίες, αλλά επίσης και τις υπηρεσίες πλατφόρμας ανταλλαγής βίντεο όπως το YouTube, καθώς και τα βίντεο που παράγονται από τους χρήστες. Και μπορούν οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά από υπολογιστές, τάμπλετ, τηλέφωνα και άλλα μέσα. Στόχο λοιπόν έχει αυτή η οδηγία να ρυθμίσει μια ανεξέλεγκτη αγορά, όχι όμως για να προστατεύσει το δικαίωμα στην ενημέρωση και τον πολιτισμό, αλλά για να καθορίσει τους όρους του παιχνιδιού και του ανταγωνισμού και για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο η εμπορευματοποίηση, η επιχειρηματική δράση, η διαφήμιση, αλλά και η συγκέντρωση, ειδικά όσον αφορά τα ευρωενωσιακά συγκροτήματα του τύπου. Κατά τη γνώμη μας, δύο λέξεις χαρακτηρίζουν αυτή την οδηγία: υποκρισία και λογοκρισία. Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για την υποκρισία από το άρθρο 6 του νομοσχεδίου που προτρέπει, προσέξτε τη λέξη, προτρέπει να φτιαχτούν κώδικες διοντολογίας κάνοντας λόγο για προστασία των καταναλωτών, εξομοιώνοντας ουσιαστικά το αγαθό της ενημέρωσης με ένα εμπόρευμα που καταναλώνεται. Αυτή είναι όμως η λογική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης που ενσωματώνει αυτή την οδηγία. Και ποιοι θα φτιάξουν αυτούς τους κώδικες δεοντολογίες? Οι ίδιοι υπάροχοι αυτών των υπηρεσιών, ουσιαστικά δηλαδή οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων. Πολύ μεγάλη, φοβερή πρόβλεψη. Όμως υπάρχει και η λογοκρισία, ή αν θέλετε η δυνατότητα λογοκρισίας στο νομοσχέδιο. Στο άρθρο 4, στην παράγραφο 4, λέει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να παρεκκλίνει
εννοεί από την ελεύθερη μετάδοση, όταν απειλείται η δημόσια ασφάλεια. Και στο άρθρο 4, πάλι στην παράγραφο 6, μπορεί να παρεκκλίνει και σε άλλες επίγουσες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Άγνωστο. Οφείλετε να δώσετε μία απάντηση. Ποιες είναι οι άλλες περιπτώσεις? Στην ουσία, αυτές οι διατυπώσεις θα αξιοποιηθούν για να επιβάλλεται λογοκρισία σε ενοχλητικές φωνές. Άλλωστε, στο χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό γίνεται κατά κόρον από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Γεγονός που ξεπροστιάζει την δήθεν ελευθερία αυτών των μέσων, που κάποιοι την είχαν κάνει σημαία τους και τώρα φυσικά έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους. Τώρα θα γίνεται και στα άλλα μέσα. Με τη βούλα του ΕΣΟΥΡΟΥ και με την επίκληση όλων αυτών των αόριστων διατυπώσεων που εισάγει το νομοσχέδιο. Και μην τρέξετε να μας αποδώσετε δίκη προθέσεων. Ήδη στο σχέδιο που δώσατε στη δημοσιότητα για την αντιμετώπιση των συναθρήσεων, προβλέψατε και ειδικό χώρο για τους δημοσιογράφους που θα καλύπτουν τις συγκεντρώσεις. Μην τυχόν και καταγράψουν κάτι που δεν πρέπει. Προβλέψατε επίσης και φιλτράρισμα των ειδήσεων που θα πηγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και θα σχετίζονται με μια συγκέντρωση. Άρα έχετε δώσει σαφή δείγματα γραφής. Συνεπώς, μετά από όλα αυτά, μόνο ως κακόγουστο αστείο η πρόβλεψη του άρθρου 11 του νομοσχεδίου για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και της ελευθερίας του λόγου. Και μάλιστα λέτε ότι αυτή η διασφάλιση θα γίνεται με προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, να βάλουμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Εσείς, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που έχετε διαμορφώσει ένα ασφιχτικό πλαίσιο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ΕΡΤ, που για να βγει εκπρόσωπος του ΚΚΕ πρέπει πρώτα να αναστηθεί ο Λάζαρος, εσείς θα διασφαλίσετε την πολυφωνία? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Και μάλιστα με ελευκό εξουσιοδότηση και με προεδρικό διάταγμα. Αν θέλετε, στο κάτω-κάτω φτιάξτε μια διάταξη και φέρτε τη εδώ στη Βουλή και να τη συζητήσουμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν το κάνετε όμως αυτό, γιατί δεν το έχετε ως σκοπό. Δεν είναι ο σκοπός σας αυτός. Άλλωστε, θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Υπάρχει ο νόμος 2328 του 1995 που ορίζει ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί στις εκπομπές τους έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την πολυφωνία και την παρουσίαση των απόψεων των κομμάτων. Πότε τηρήθηκε αυτή η διάταξη? Τηρήθηκε ποτέ? Ποτέ δεν τηρήθηκε. Πότε την προστάτευσε η κυβέρνηση? Ποτέ δεν την προστάτευσε. Πότε την υπερασπίστηκε το ΕΣΟΥΡΟΥ? Σπάνια έως καθόλου, έως ποτέ. Και για να μιλήσουμε με στοιχεία. Πριν λίγες μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τα έτη 2018-2019. Σε αυτή την έκθεση, εκτός των άλλων, δημοσιεύονται και τα στοιχεία για την προβολή των πολιτικών κομμάτων στα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας, δημόσια και ιδιωτικά. Αρκεί μια απλή και γρήγορη ματιά σε αυτή την έκθεση για να διαπιστώσει κανείς την πλήρη καταστρατήγηση της αρχής της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων, που προβλέπει ότι πρέπει κάθε κόμμα να δικαιούται χρόνο προβολή στα δελτία ειδήσεων και τις πολιτικές εκπομπές, τουλάχιστον ίσο με το εκλογικό του ποσοστό. Θα διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν κόμματα, με πρώτο και κύριο φυσικά το εκάστοτε κυβερνητικό, που υπερεκπροσωπούνται με ποσοστά της τάξεως 60 και 70% και κόμματα που υποεκπροσωπούνται με ποσοστά κάτω από τα εκλογικά τους ποσοστά. Υπάρχουν επίσης κόμματα που, αν και δεν είναι κυβερνητικά, όπως για παράδειγμα το Κίνημα Αλλαγής, απολαμβάνουν μονίμως ευνοϊκή μεταχείριση, γιατί προφανώς έχουν ένα ρόλο μπαλαντέρ και του πιθανού κυβερνητικού εταίρου στο πλαίσιο του αστικού πολιτικού συστήματος. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που τόσο το έτος 2018, δηλαδή με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το έτος 2019, δηλαδή με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει σταθερή εκπροσώπηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάτω από το εκλογικό του ποσοστό. Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα είναι η απίθμενη υποκρισία των κυβερνητικών κομμάτων. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, εμφανίζονται ως οι ρηγμένοι της ενημέρωσης, και όταν κάθονται στην κυβερνητική καρέκλα συνεχίζουν στις ίδιες ράγες, απλώς με μία αντιστροφή ρόλων. Η Νέα Δημοκρατία πάντα βέβαια ήταν το αγαπημένο παιδί των καναλαρχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να μπει σφήνα
ενώ βαρύνεται με τα έργα και τις ημέρες του στην κρατική ΕΡΤ που θύμιζε τις χειρότερες μέρες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό φερέφωνο. Το δεύτερο όμως και πιο ουσιαστικό συμπέρασμα έχει να κάνει με το ίδιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ενημέρωσης. Όσο τα μέσα ενημέρωσης και τα δίκτυα είναι ιδιοκτησία μεγάλων επιχειρηματιών, αυτά θα τα αξιοποιούν για να προωθούν τα διάφορα οικονομικά και επιχειρηματικά τους συμφέροντα, λίγο ακόμα κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω, αλλά και την πολύμορφη διαπλοκή τους με το πολιτικό σύστημα. Ο νόμος Παπά που διαφημίστηκε ως τομή στο τηλεοπτικό τοπίο, αυτό που ουσιαστικά προώθησε ήταν μια αναδιανομή της πίτας στα τζάκια της ενημέρωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται, και σωστά βέβαια, για τη σημερινή καταθλιπτική κατάσταση στο τηλεοπτικό τοπίο. Όμως είναι συνδιαμορφωτής, άρα και συνένοχος για αυτή την κατάσταση. Το ΚΚΕ και τότε είχε προβάλει την ανάγκη να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, τόσο όσον αφορά την πολυφωνία, όσο και σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, ποτέ όμως δεν εισακούστηκε. Το τρίτο συμπέρασμα που επίσης προκύπτει είναι ο διακοσμητικός ρόλος του ΕΣΟΡΟΥ. Ουσιαστικά το ΕΣΟΡΟΥ λειτουργεί ως μια αρχή νομιμοποίησης της ασυδοσίας των καναλαρχών. Ως προς αυτό ερμηνεύει κατά το δοκούν μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι η προβολή των κομμάτων θα πρέπει να μετριέται και με ποιοτικούς και όχι μόνο με ποσοτικούς δείκτες. Αυτό αξιοποιείται για να δικαιολογηθεί η πλήρης καταστρατήγηση ακόμα και αυτής της αρχής της αναλογικής εκπροσώπησης που για το ΚΚΕ είναι μόνιμη και επαναλαμβανόμενη. Η όψιμη κριτική λοιπόν ορισμένων κομμάτων για το ΕΣΟΡΟΥ αποτελεί έναν τραγέλαφο. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής από κοινού συμφώνησαν το 2016 για το σημερινό πρόεδρο και τα άλλα μέλη της σύνθεσης του ΕΣΟΡΟΥ. Ενώ στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης ουσιαστικά συμφώνησαν η συγκρότηση των λεγόμενων ανεξάρτητων αρχών, συμπεριλαμβανομένου και του ΕΣΟΡΟΥ, να γίνεται με μικρότερη πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, που είναι και το αρμόδιο όργανο, αντί για 4/5 που ήταν, προβλέφθηκαν τα 3/5. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι το εκάστοτε κυβερνών κόμμα θα μπορεί ευκολότερα να επιλέγει και να καθορίζει τη σύνθεση του ΕΣΟΡΟΥ. Είναι προφανές ότι είμαστε απέναντι σε μια πραγματικότητα που συνιστά μηδιακό αυταρχισμό. Αυτό δεν το λέει μόνο το ΚΚΕ. Το αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός ανεξάρτητα από τι ψηφίζει ο καθένας και η καθεμιά. Αντιλαμβάνεται όμως την μονοφωνία της ενημέρωσης, τους ψεύτικους και από προσανατολιστικούς κομματικούς καυγάδες, τον εξοβελισμό από την ενημέρωση των αναγκών του λαού και φυσικά των αγώνων του.